αθλητικό κλαμπ, έτσι. Τώρα. Πες, φαίνεται πες, τσάπα το βάλα. Φαίνεται αθλητικό κλαμπ ή τσάπα το βάλα. Λοιπόν, γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου, φίλε μου πάνω. Θέλω να μας πεις λίγο τι φοράει το αμάξι εξωτερικά αρχικά. Γιατί είδα ότι είχε αρκετά πράγματα. Εξωτερικά τώρα. Εντάξει, πέρα από τα κλασικά Zander Steam Dynamics, Pro Race 1.2. Το ουσιαστικό είναι ο προφυλακτήρας όλου για το Ιαπωνέζικο το Version R, μαζί με τα Rally Art Replica, τα Air Dams Carbon και το καπό από το Version R, εννοείται. Αυτά τα έχεις φέρει από έξω ή τα έχεις πάρει από άγριο look. Από Ελλάδα τα έχω πάρει. Είχαν τώρα ευκαιρίες έτσι και βρεθήκανε, γιατί είναι πολύ σπάνια κομμάτια. Αυτά ταιριάζουν στα μάξι όπως είναι ή χρειάζεται να κάνεις κάτι? Χρειάζεται μια πολύ ψηλή μετατοπή στην κλειδαριά για το καπό. Μια πολύ ψηλή μετατοπή στην κλειδαριά για να κουμπώσει το καπό. Αυτό είναι ουσιαστικά. Τώρα ο προφυλακτήρας έτσι κι αλλιώς είναι πολύ πρόχειρα τοποθετημένος. Με tie wrap δεν είναι τοποθετημένος ακόμα τέλεια. Έχουμε μέλλον. Έχει διαφορετικές βάσεις δηλαδή. Έχει, όλοι μου είναι διαφορετικοί. Αυτά όλοι θα μπουν μου κάποια στιγμή ή θα το αφήσω? Κάποια στιγμή πιστεύω να γίνει σαν γνήσιο όλο, να, είναι, να μην λείπει τίποτα. Οπότε αυτά έχεις βάλει προφυλακτήρια από Rally Art από την πίσω. Έχω και φανάρια, φανάρια πάλι από Rally Art. Δεν τα φοράω τώρα. Τώρα τι έχεις τα κανονικά? Όχι τα πίσω, ρε. Τα μπροστά. Τα μπροστά λες. Φανάρια από Version R Rally Art, τα οποία δεν τα φοράω ακόμα. Πίσω αυτά, εντάξει, είναι. Αυτά θα χρειαστούν άλλες βάσεις, δηλαδή τα φανάρια. Ναι, ναι. Τίποτα δεν ταιριάζει όπως είναι. Μόνο το καπό ταιριάζει, δηλαδή μόνο με τη κλειδαριά μετατροπή. Τα άλλα θέλουν όλα καινούργιες βάσεις. Οι Zander είπες στην Dynamics, έτσι. Ναι, ναι. Θυμάσαι καρέ, καρέ, όχι καρέ. 17 επί 7 ή 7,5 αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω 7,5. Με offset 15. Γι' αυτό να τις βγαίνουν και τόσο έξω, θεωρώ. Ναι. Ναι. Και από φρένα που βλέπουμε κάτι φρένα, πολύ ωραίο εκεί μέσα. ATS, Japan. Τετραπίστωνα. Αυτά να χρειαστώ όταν βρες απ' έξω. Όχι, και αυτά από Ελλάδα. Ναι, ναι. Αμορτισέρ καβέ Variant 2. Φουλ ρυθμιζόμενη εκτός από κάμπερ. Έχουμε όμως και top mount custom για κάμπερ. Ναι, και έχω και κάμπερ και top mount custom για κάμπερ. Οπότε ουσιαστικά έχει γίνει Variant 3 που δεν υπήρχε. Τώρα τα έχεις πάνω τα ATS. Όχι, το μόνο γράφω. Και τώρα πάμε στο πιο σημαντικό. Για πες μας τι έχει το μοτέρ μέσα, τι αλλαγές έχεις κάνει. Λοιπόν, το μοτέρ, σαν σωθικά είναι τελείως μαμά. Δεν έχει πειραχτεί τίποτα, ούτε βίδα, ούτε έχει ανοιχτεί ποτέ. Φοράει την κλασική φιλτοχάνη, την Bleach, που είναι η καλύτερη που μπορείς να βάλεις. Όλα κλασικά, πες, όλα κλασικά. Ναι, είναι η κλασική λύση, η καλύτερη που μπορείς να βάλεις. Φοράω Beck 550 κυβικά από Subaru Impreza STI. Φτιαχτή μπεκέρα που έχω φτιάξει μόνος μου με σωληνά και υψηλής. Χταπόδι πάλι χειροποίητα από μένα. Αυτό φτιάξει εσύ μόνος σου? Μόνος. Μια χειροποίητη εισαγωγή, εντάξει, είναι ψηλό. Δεν είναι και πολύ καλή δουλειά, είναι παλιά, την έχω πολύ καιρό. Οπότε θέλει κάποια στιγμή αλλαγή, την... ναι. Την θέλει αλλαγή. Φτιάξει, η σκάστρα είναι. Χειροποίητη, ναι, πάντα. Πάντα. Χειροποίητη και αλουμινένια. Η σκάστρα είναι το ΜΕΙ βελτιωτική για το Evo. Δεν είναι η κλασική MR, δηλαδή μεταλλική, είναι ακόμα καλύτερη από την MR. Intercooler δεν φοράει ακόμα τα μάξι, παρόλο που έχω, δεν το έχω τοποθετήσει ακόμα. Οπότε το καταλαβαίνω ότι τα μάξι δεν είναι ακόμα στο full στάδιο που θα φτάσει. Πρόγραμμα είναι ημιτελές. Όχι, ούτε πρόγραμμα φοράω. Ούτε πρόγραμμα. Τελευταίο θα μπει το πρόγραμμα. Οπότε τα μάξι είναι ημιτελές ακόμα. Intercooler θα μπει σύντομα, δηλαδή σκέφτεσαι. Είναι θέμα χρόνου και υποχρεώσεων. Τι intercooler είναι να βάλεις? Μισιμότο. Φοράει και το ΜΕΙ ρυθμιστή πίεση βενζίνης μαζί με την μπεκέρα και τα μπέκ. Οπότε έχεις αλλάξει αρκετά πράγματα, δηλαδή που γενικά δεν τα βρίσκουμε σε όλα τα χρόνια. Το πιο σημαντικό δεν είπαμε. Φοράει ξηραφιασμένη τουρμπίνα. Όχι. Η λεγόμενη ξηραφιασμένη. Ουσιαστικά είναι ένα υβρίδιο, η μαμά τουρμπίνα του Colt με αλλαγμένα φτερά.
Τώρα μέσα είδα ότι έχεις βάλει και κάποια συστήματα. Κάτι ωραία πράγματα. Δεν είπαμε το πιο σημαντικό. Custom εισαγωγή. Custom εισαγωγή. Να τη χαϊδέψω. Custom εισαγωγή εδώ, φτιαγμένη πάλι από εμένα. Πες όλα πάθη μέσα στο αυτοκίνητο. Όλα custom εννοείται. Για πες μας, γιατί είδα πολλά όργανα πάνω στο αυτοκίνητο. Τι είναι αυτά που βλέπουμε. Για πες. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την εποπτεία του κινητήρα, έχουμε μία οθόνη DeFi, ZD, η οποία δείχνει όλες τις ενδείξεις, εκτός από wideband, το οποίο έχουμε βάλει AM. Οπότε και... ξεχωριστό αυτό, έτσι. Ναι, το έχουμε ξεχωριστό. Και πίεση που πάλι έχουμε ένα όργανο DeFi για την πίεση. Όλα τα υπόλοιπα τα δείχνει η οθόνη. Θερμοκρασία λαδιού, θερμοκρασία νερού, πίεση λαδιού, πίεση βενζίνης, δείχνει στροφές. Τα πάντα. Το άλλο που έχεις εκεί κάτω. Αυτό είναι το τελευταίο απόκτημα. HKS CVC7. Το τελευταίο boost controller που έχει βγάλει η HKS. Πάρα πολλές ρυθμίσεις. Ακόμα δεν έχουμε ρυθμίσει τίποτα σχεδόν. Δεν τα έχεις ρυθμίσει ακόμα αυτά. Όχι, όχι. Μόνο μια πίεση έχουμε ρυθμίσει τώρα στο 1,2, τίποτα παραπάνω. Από κανονικά αυτό θέλει και λάπτοπ, έχει να ρυθμίσει πολλές παραμέτρους. Εξάτμιση δεν μας είπες, τι εξάτμιση φοράς. Εξάτμιση φοράει ένα τελικό Jays Racing, φωτίσιο. Οι υπόλοιποι, τα μεσαία είναι μαμά, δεν την έχω αλλάξει ακόμα, δεν έχω φτιάξει κάτι custom. Downpipe είναι πάλι μαμά και απλά έχω φτιάξει ένα screamer. Και πίσω ότι η σωλήνα δεν έχει αλλάξει καθόλου σωλήνα, τίποτα, μόνο τελικό φορά. Όχι, δηλαδή. Μόνο τελικό. Το οποίο έχω παντρέψει στη μαμά εξάρτηση. Γιατί ακόμα δεν έχω βρει την όρεξη βασικά. Και τον χρόνο, αλλά πιο πολύ την όρεξη. Εσύ και αυτή. Ναι, ναι. Όλα κάστο. Το τιμόνι, πώς και επέλεξε πριν αυτό το τιμόνι. Το τιμόνι το είχα όνειρο πολλά χρόνια. Τη συγκεκριμένη μάρκα, γιατί είναι εντάξει, ιστορική μάρκα, personal. Είναι ό,τι καλύτερο πιστεύω μπορείς να βάλεις ένα αυτοκίνητο. Γιατί και εγώ δεν το έχω δει σε άλλο κόλτ να φορά το τιμόνι. Και γενικά είναι... σε πολύ λίγα αυτοκίνητα το βλέπεις. Είναι η μάρκα αυτή, είναι κορυφαία. Είναι βασικά personal Nardi, είναι η ίδια εταιρεία. Τόσο από ανάρτηση, φοράς κάτι άλλο. Φοράει αντιστρεπτικές Κούσκο. Φοράει αντιστρεπτικές Κούσκο μπρος πίσω. Πίσω είπαμε φοράμε την Ultra Racing την μπάρα. Έχω συνεμπλοκ τα ψαλίδια αλλαγμένα και στην πίσω ανάρτηση. Είναι πιο ενισχυμένα. Αυτά είναι τη PowerFlex. Μπροστά είναι PowerFlex. Πίσω είναι custom από Αυστραλία. Γιατί τότε που τα είχα πάρει δεν υπήρχαν ακόμα οι PowerFlex και άλλες εταιρείες. Και βάσει μηχανής φοράει τα μάξι PowerFlex. Αυτό το άλλαξες γιατί είχες κανένα θέμα ή απλά τις άλλαξες για... Βασικά η κλασική η κόντρα βάση του Sassman που φθείρεται συνέχεια ήταν σχεδόν κομμένη, οπότε κοπάνε για το μοτέρ. Και έτσι και έως θα την άλλαζα για να γίνει πιο αγωνιστικό τα μάξι, να είναι πιο απόλυτο, οπότε τις άλλαξα όλες όσες υπήρχαν διαθέσιμες. Έχεις δει διαφορά δηλαδή από αυτό? Σίγουρα έχει διαφορά στο το μοτέρ, δεν κουνάει. Είναι πιο στιβαρό, δεν κουνάει τόσο πολύ. Βέβαια, περνάει κραδασμούς εννοείται σε όλο το σασί. Ναι. Αλλά είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, για μια και τα μάξι δεν το κινώ κάθε μέρα. Τώρα, επόμενα σου σχέδια για κάτι που θα φτιάξει σχετικά άμεσα είναι το intercooler, θα είναι η εξάτμιση. Πώς το έχεις σκεφτεί? Νομίζω το πιο άμεσο θα προηγηθεί αναλόγως ή όχι πριν ή μετά από το intercooler είναι το intercooler και το να φτιάξω ένα καινούριο οχταπόδι. Πιο σωστό, αυτή είναι η πρώτη απόπειρά μου να φτιάξω τα πόδια. Αρκετά καλό μου έχει βγει πιστεύω. Απλά θέλω να φτιάξω καινούργιο για να βάλω και το external, το tile το οποίο έχω. Κάτ. Δεν έχω tile, μάλλον. Και θέλω να έχει και υποδοχή για το external. Το Turbo Smart είναι η 7η γενιά που έχω. Οπότε ένα από τα δύο θα προηγηθεί, το intercooler ή το 8 πόδια.